Τώρα σήμερα άκουγα το Ευαγγέλιο και ντράπηκα λίγο. Και λέω, Χριστέ μου, πώς μας τα φτιάχνεις έτσι. Και μας τα φτιάχνεις έτσι και να βάζεις και χαμηλά τον πύχη. Τι βάζει ως παράδειγμα αγάπης. Να κάνουμε κι εμείς τους άλλους αυτά που θέλουν να κάνουν και οι άλλοι σε εμάς. Αυτά δεν θέλει παραπάνω. Βέβαια, στην πορεία του Ευαγγελίου βάζει και ένα βήμα παραπέρα. Ένα βηματάκι είναι. Να μην λέει αγαθοποιείτε μόνο αυτούς που περιμένετε να σας αγαθοποιήσουν και εσάς. Να μην δανείζετε μόνο αυτούς που περιμένετε να σας τα γυρίσω πίσω. Και να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Γιατί μωρέ να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Γιατί μπροστά στο Θεό είμαστε όλοι αδέλφια. Και λέει ο Απόστολος σήμερα, αν είχαμε όρεξη και ώρες, το αποστολικό ανάγνωσμα σήμερα είναι υπέροχο. Μας δείχνει το φως που πρέπει να έχουμε οι άνθρωποι μέσα μας, το φως. Να έχουμε φως. Να είμαστε φωτεινοί άνθρωποι. Έλα καλέ μου φίλε, κάτσε. Να είμαστε φωτεινοί άνθρωποι. Και λέει παρακάτω ότι εσείς λέει είστε ιοί του Θεού του Υψίστου. Έλα μωρέ, έλα ρε Θεέ μου. Δεν μας κάνεις ούτε δούλου σου, ούτε υποτακτικού σου, ούτε υπηρέτες σου. Μας κάνεις παιδιά του Πατέρα σου. Άρα και αδέρφια σου. Και αδέρφια σου. Αυτός είναι ο Θεός μας. Που δεν μας θέλει παρακάτω. Δεν μας θέλει κάπου εκεί κάτω. Αλλά μας θέλει εκεί ίσα και όμοια, στο σπίτι του, στο σόι του, στην παρέα του, στην καρδιά του, στην αγάπη του, στην ευλογία του. Γιατί είμαστε παιδιά του Θεού Πατέρα, που και αυτός είναι παιδί αυτού του Πατέρα. Και όταν φύγαμε από τον Παράδεισο, τι δεν είχαμε καταλάβει. Ότι ήθελε να μας κάνει θεούς κατά χάρη και να μας κάνει αθάνατους. Τη ρίξαμε τη ζαριά μόνοι μας και διαλέξαμε τον πόνο, τα βάσανα, τον θάνατο. Και όμως δεν πείραξε ο Θεός μέσα μας την αθανασία της ψυχής μας και περίμενε με υπομονή να βρεθεί η Παναγιά, η οποία Παναγιά θα ξανά άνοιγε τον δρόμο της υιοθεσίας με το Θεό, του Παραδείσου και το να ξαναγίνουμε εκεί όλα αυτά τα χαρίσματα που μας είχε δώσει μέσα στον Παράδεισο. Μας τα ξανάδωσε ο Θεός. Τώρα δε μας τα ξανάδωσε πιο πλούσια. Γιατί τώρα για να τα πιστέψουμε μας τα σφράγισε όχι με λόγια. Όχι μωρέ με λόγια. Τι να τα κάνουμε τα λόγια. Μας τα σφράγισε με την αγάπη του, αλλά όχι πάλι με λόγια.
τα σφράγισε με το αίμα του. Και λέει, τώρα μπορείτε να ξαναγίνετε και παιδιά μου και θεοί κατά χάρη και αθάνατοι. Ναι, περνάμε την πόρτα της άλλης ζωής και ζούμε αιώνια με το Θεό. Τι θέλει τούτο δω. Αυτό που είπε το Ευαγγέλιο σήμερα, να κάνουμε κι εμείς αυτά που θέλουν να μας κάνουν οι άλλοι. Τι δηλαδή, ποιος δεν θέλει τα χάδια των άλλων, την καλημέρα των άλλων, το χαμόγελο των άλλων, το χέρι να πιαστεί την ώρα που πνίγεται, την ώρα που πνίγεται από τα προβλήματα και από τις δυσκολίες, να υπάρχει ένα χέρι το οποίο να μας πιάσει και να τρέξει και να παλέψει με τα κύματα για μας. Ξέρετε πόσες φορές βλέπω να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Πόσες φορές βλέπω γύρω μου, παπά μου πες μου τι να κάνω, παπά μου πες μου τι να δώσω. Μα λέω εσύ δεν έχετε τα στο σπίτι, δεν τα βγάζετε πέρα. Α, και για τους φτωχούς έχει ο Θεός. Ο ελαιόν πτωχών, λέει στην Παλαιά Διαθήκη, δανείζει Θεό, δίνει δανεικά στο Θεό και ο Θεός θα του τα δώσει πίσω και με τον ανάλογο τόκο, όχι τόκο 0,01%, 1000% δίνει ο Θεός. Μα αφού τρέχει το αίμα του άφθονο, είναι δυνατόν να μην μας δώσει? Ναι, το αίμα του είναι ο θησαυρός μας. Τα μυστήριά του είναι ο θησαυρός μας. Και το σκέφτηκα, μπορεί να είναι και χαζό, αυτό το σκέφτηκα εγώ τώρα. Τι μυαλό φτάσπα. Και την αγάπη που σκορπάει στον κόσμο, για να την παίρνουμε μετά εμείς, δώρο του Θεού είναι. Γιατί αλλιώς η κακία θα βασίλευε αν ο Θεός δεν είχε δώσει και δεν είχε αποκαλύψει την ύπαρξή του και το παράδειγμά του και δεν μας είχε πει για το μεγαλείο της αγάπης. Όλα του τα δω λοιπόν, κρατήστε τα μωρέ. Και επειδή ζούμε μέρες παράξενες, ήρθε ένα κοριτσάκι τρίτη ηλικίου προχθές να εξομολογηθεί. Και μου λέει, ρε πάτε, μας πνίγει το αβέβαιο, μας πνίγει ο φόβος, μας πνίγουν όλα το ταδό που μας λέτε και ξαναλέτε οι μεγάλοι και δεν ξέρουμε ποιο είναι αλήθεια και ποιο ψέμα και ποιο υπερβολή. Και λέω, για βρες μου κάτι που δεν σε πνίγει, που θα ήθελες να επικρατήσει στη γη και να μην υπάρχουν ούτε μαυρίλες, ούτε πόλεμοι, ούτε δυστυχίες, ούτε. Με κοίταξε στα μάτια και μου λέει, η αγάπη μπορεί να κυβερνήσει τον κόσμο. Μπορεί, της είπα, αν πρώτα κυβερνήσεις τις ψυχές μας και στη ζωή μας. Όχι, μην περιμένετε να αλλάξει κανένας γύρω μας. Μην περιμένετε να αλλάξει ο κόσμος, η κοινωνία μας, κοντινή ή μακρινή, μεγάλη ή μικρή, έθνη, λαοί, κυβερνήσεις. Αν δεν κυβερνήσει η αγάπη στις ψυχές όλων μας. Μόλις κυβερνήσει η αγάπη στις ψυχές όλων μας, θα πάψει να νοιάζεται ο καθένας για τον εαυτό του, παρά μόνο για τον διπλανό του να νοιάζεται. Και τότε δεν θα θέλουμε στρατούς για να κάνουμε το καλό, ούτε αστυνομίες να μας κυνηγάνε για να μην έχουμε κακούς. Τότε
Θα συναγωνιζόμαστε ποιος θα κάνει το καλό και ποιος θα είναι καλύτερος από τον άλλον. Ενώ τώρα συναγωνιζόμαστε ποιος θα είναι πλουσιότερος από τον άλλον. Λες μωρέ, και γιατί δεν το πήραμε χαμπάρι, απορώ, ότι όσα και να έχεις και μπορεί να τα χάσεις σε μια στιγμή, αλλά και το χειρότερο, αυτά να γίνουν το βάσανό σου και όχι η ευτυχία σου. Και ήρθε η ώρα να πάρουμε και αυτό το μάθημα το πήραμε πριν λίγα χρόνια, που είπαμε οικονομική κρίση. Είχαμε λεφτά, είχαμε καταθέσεις, είχαμε λογαριασμούς, είχαμε βιβλιάρια, είχαμε πάρει δάνεια από εδώ και από εκεί και κάποια στιγμή μας είπαν, ψέματα ήταν όλα αυτά. Και εμείς αυτό το ψέμα πάλι δεν το καταλάβαμε. Και πάλι ελιθορίζουμε πότε θα ξαναφτιαχτούν, αν να τρέξουμε να πάρουμε πάλι λεφτά και να γεμίσουμε. Και ήρθε το δεύτερο μάθημα, ότι και η ζωή δεν είναι για πάντα. Και η ζωή τελειώνει. Και τελειώνει στις μέρες μας με μισή ανάσα. Είναι όμως αθάνατη. Αν μάθουμε να την περάσουμε μέσα την πόρτα της αθανασίας. Από εκεί θυμάμαι και τελειώνω. Όταν είχα πάει να δω τον πνευματικό μου που με μεγάλωσε από παιδάκι και του χάρισα, γιατί εκοιμήθη λίγες μέρες πριν γεννηθεί ο Σεβαστιανός, ο γιος μου, του χάρισα το όνομα στο παιδί μου. Όταν πήγα τελευταίο βράδυ να τον δω και τα ξημερώματα εκοιμήθη, κοίταχα τα μάτια του, έλαμπαν. Έλεγε με τόση χαρά, σαν αυτήν τη χαρά που θα κάνουμε εμείς αν έχουμε κανονίσει ένα ταξίδι καλό και λέμε πάω, Μυτιλίνη. Εκείνος πήγαινε πάνω από τη Μυτιλίνη και είπα στον εαυτό μου, τι ευτυχισμένος που φεύγει με χαρά, που φεύγει χωρίς άγχος, που φεύγει χωρίς φόβο. Γιατί είπαμε την προηγούμενη Κυριακή, η αγάπη έξω βγάζει τον φόβο. Και φεύγει ο άνθρωπος, γιατί ξέρει ότι θα πάει να τον αγκαλιάσει ο πατέρας της αγάπης. Βρέστε τα, ελάτε να τα βρούμε μαζί. Έγραψα εδώ και το έβγαλα φωτοτυπία, είναι ένα χαρτάκι, ποιες μέρες και ώρες μπορείτε να με δείτε. Είμαι δικό σας. Είμαι εδώ για σας. Έτσι είναι ο παπάς. Για όλους. Και δεν κουράστηκα ακόμα. Λένε κάποιοι, έλα μωρέ παπά, δεν ερχόμαστε να μην σε κουράσουμε. Γιατί μου αφήνει το διάολο να σας βάλει τέτοια σκέψη. Και εγώ σας περιμένω και λέω, γιατί δεν έρχεται αυτό το κορίτσι που εγώ το περιμένω εδώ και καιρό. Λοιπόν, τώρα θα το κάνω αλλιώς, θα σας αρπάσω εγώ τώρα. Δεν θα σας αφήνω να σας αρπάξει πρώτα ο διάβολος. Λέει εδώ, τώρα τι χαζό είναι. Σας περιμένει, λέει, κοντά με ατελείωτη, σας θέλει όλους, λέει, από κοντά με ατελείωτη αγάπη, με πολύ μεγάλη κατανόηση και τεράστια αγκαλιά. Να είμαστε καλά όλοι. Κάποια στιγμή θα φύγω λίγες μέρες, θα πάω σε αυτό το ταξίδι που μου αρέσει, στην Ιταλία.